Ξέρετε, στους δήμους οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι. Όλες οι κοινωνικές δομές λειτουργούν με συμβασιούχους. Κυθή, ΔΑΠ, ΚΑΠΗ, αλλά και η καθαριότητα. Ιδιαίτερα στην καθαριότητα υπάρχουν 60 ειδών συμβάσεις οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή των ελαστικών μορφών εργασίας. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 2018 είχαμε μόνιμους και αορίστου 550, συμβασιούχους 770. Αυτό θέλει, συνάδελφοι, η κυβέρνηση της αριστεράς. Θέλει εργαζόμενους σε καθεστώς δουλείας, θέλει εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, εργαζόμενους με τη δαμόγλια σπάθη πάνω από το κεφάλι τους. Όταν ξεκινήσαμε έναν συντονισμένο και έντονο αγώνα, ξέραμε ότι ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Ξεκινήσαμε 20 άτομα. Στην πορεία γίναμε πάρα πολλοί. Όπως και προείπα και προηγουμένως, προτάξαμε σαν κύριο αίτημά μας τη σταθερή και μόνιμη δουλειά και μετατροπή όλων των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι συνάδελφοι συσπηρώθηκαν αρχικά γύρω από την Επιτροπή και αμέσως μετά στο Σωματείο. Μας εμπιστεύθηκαν. Με προστάρητο Σωματείο, αλλά και τη ΔΑΣ και όλο το ταξικό κίνημα, καταφέραμε και δουλέψαμε γύρω στα 4 χρόνια. Κάναμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες ανάσες, κάποιες παρατάσεις. Κινητοποιήσεις, αλλά συγχρόνως και πολύ μαζικές συνελεύσεις, που ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη φτάσαμε μέχρι και 500 άτομα σε μια γενική συνέλευση και παίρνοντας τις τύχες οι εργαζόμενοι στα χέρια τους, καταφέραμε και παραμείναμε. Η κορύφωση του αγώνα μας έγινε τον Ιούλιο του 17 με τις μεγάλες καταλήψεις και χάρη σε αυτές τις καταλήψεις η κυβέρνηση προκήρυξε 8.100 θέσεις μόνιμου προσωπικού. Εκεί, συνάδελφοι, φάνηκε ο ρόλος των συνδικαλιστικών παρατάξεων, όχι μόνο της πλειοψηφίας της ΠΟΕΟΤΑ, αλλά και όλων των άλλων παρατάξεων, κάτι που είχε φανεί πρωτύτερα. Ίσως είναι και η μοναδική ομοσπονδία που δεν εγγράφει στη δύναμή της συμβασιούχους. Εκεί ξεπουλήθηκε αυτός ο αγώνας. Παρόλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και λίγο αργότερα ξεκινήσαμε να κάνουμε δειλά-δειλά και κάποιες κινήσεις να συμπορευτούμε και με τους άλλους συναδέρφους συμβασιούχους σε άλλους χώρους δουλειάς, όπως στην υγεία, στην παιδεία, να μεταφέρουμε την εμπειρία μας, να πλατιάσουμε τον αγώνα μας, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν οι συμβασιούχοι μεμονωμένα σε κάθε τομέα, σε κάθε κλάδο, να παλεύουν μόνοι τους. Πρέπει αυτός ο αγώνας να ανοιχθεί, πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να συσπηρωθούν και μια και δεν με είχα να πω και 2-3 άλλα πράγματα, εκείνο που λέω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα, ο καθένας στο χώρο δουλειάς του,
Έτσι θα κάνουμε εμείς τουλάχιστον. Με συνελεύσεις. Όσος χρόνος απομένει, να εντείνουμε τον αγώνα μας, γιατί συνάδελφοι, χωρίς αγώνα δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Από τη διοικητικού